Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είμαι με τους υπτάμενους, στους 0 βαθμούς Κελσίου και μαθαίνω να κάνω χόκκι, πρέπει να σας πω. Τέλεια. Χόκκι στον πάγο. Το ότι έχουμε πάντως και χόκκι. Είναι μια ειδική εφηβική ομάδα. Συνέχισε, συνέχισε βασικά. Και τα παιδιά είναι καταπληκτικά. Έχω εντυπωσιαστεί με τις κινήσεις τους, με τις επιδόσεις τους. Πρέπει να σας πω ότι παίζουν εξαιρετικά και δίπλα μου βέβαια έχω τον προπονητή τους, τον Σπύρο Μπλούτζη, να μας πει δύο λόγια. Γεια σας, καλημέρα. 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 Είμαστε στην προπόνηση της παιδικής ομάδας Υπτάμενη Αθηνών. Κάνουμε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, εδώ και 3 χρόνια περίπου που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Περνάμε πολύ ωραία, τα παιδιά μαθαίνουν πατινάς, μαθαίνουν χόκκεϊ, έχουν παίξει αγώνες, πηγαίνουν και σε προετοιμασίες στο εξωτερικό που διοργανώνουμε, περνάμε πολύ ωραία. Είναι παιδική ομάδα, θέλει λέτε. Τόση ώρα εμείς μαθαίνουμε για το χόκκεϊ να... Ναι. Θέλει τόση ώρα εμείς μαθαίνουμε για το χόκκεϊ να βλέπουμε τις επιδόσεις των παιδιών παράλληλα. Βάσια, ξέρεις το θέαμα. Βάσια, ξέρεις τι θέλω να μας πούν τα παιδιά. Πώς πάει η ομάδα μας στο εξωτερικό. Τι. Ναι, έχω δίπλα μου τον Κωνσταντίνο που θα μας τα λύσει όλα. Κωνσταντίνε, θέλω να μου πεις πώς πάει η ομάδα στο εξωτερικό και από πότε εσύ κάνεις χόκκεϊ. Εγώ πρώτον άρχισα να κάνω πατινάς και μετά ξεκίνησα το χόκκεϊ. Και τι είναι το πώς πάει η ομάδα στο. Πώς πάει, τι διακρίσεις έχετε. Έχουμε πάρει μέρος ή μικρή σε ένα τουρνουά στα Βαλκάνια. Έχουμε βγει πρώτη στη Βουλγαρία. Και πηγαίνουμε και κάθε καλοκαίρι προσπαθούμε, πηγαίνουμε στην Τσεχία και κάνουμε προετοιμασία. Αυτά. Βάσια, ρώτα λίγο. Από τι ηλικία ξεκίνησες. Ξεκίνησα από τα 10, ναι, εκεί, 10. Πώς το ανακαλύψατε. Πες μου, Βάσια μου, ρώτησε λίγο το γλυκό πιτσιρικά δίπλα σου, πόσο χρονών είναι. Πόσο χρονών είσαι τώρα. Είμαι 14. 14. Και γιατί κάποιος πρέπει να επιλέξει χόκκι. Γιατί να πάω τα παιδιά μου εγώ στο χόκκι. Γιατί θα τους ζητήσουν με χόκκι. Γιατί πρέπει να έρθουν νέα παιδιά, να ξεκινήσουν να μαθαίνουν χόκκι και να ενταχθούν στην ομάδα. Για να... Είναι πάρα πολύ ωραίο και θα θέλαμε νέα παιδιά στην ομάδα μας. Να έρθουν να μάθουν και εκείνα το άθλημα, διότι στην Ελλάδα... Δεν είναι και τόσο γνωστό. Δεν είναι. Άρα για αυτό τον λόγο θέλουμε. Πώς έγινε γνωστό, ρε Βάσκε, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή η υπερδύναμη στο χόκκι είναι ο Καναδάς. Επιπάγου. Είναι στο χόκκι επιπάγου, ναι. Είναι ο Καναδάς, είναι η Ρωσία, είναι η Αμερικάνη έχουν καλό χόκκι. Είναι ο Καναδάς, Ρωσία. Ναι. Πώς στην Ελλάδα έγινε γνωστό. Στις χώρες το χόκκι επιπάγου ξεκίνησε στην Ελλάδα από το 1983. Μπράβο. Όταν γύρισαν κάποιοι Έλληνες από το εξωτερικό, ειδικά από το Καναδά και από τη Τσεχία, έχουν ξεκινήσει το χόκκεϊ. Μετά μπαίνανε και άλλα παιδιά, οπότε η ιστορία του αθλήματος είναι αρκετά μεγάλη για την Ελλάδα. Έχουμε εθνική το ομάδα. Ταιριάζει από... η εθνική ομάδα υπήρχε κάποια διαστήματα. Τώρα δυστυχώς μας τελείωσε η εξαίρεση που είχαμε από την IHF, οπότε... δεν συμμετέχει η εθνική ομάδα στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Την τελευταία φορά που συμμετείχαμε σε παγκόσμιο πρωτάθλημα τρίτης κατηγορίας ήταν το 2013. Και πώς πήγαμε. Το χόκκι ταιριάζει απόλυτα στον Έλληνα. Εκεί βγήκαμε τέταρτη. Μια χαρά. Μπράβο. Το 2010 πήραμε και ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στο Λουξεμβούργο. Α, έχουμε πάρει και μετάλλιο. Βάσια, τι θα απαντήσει ο κύριος έτσι δίπλα σου που τα λέει τι ωραία στους γονείς που θέλουν να φέρουν τα παιδιά τους αλλά φοβούνται γιατί σου λένε ότι όχ τώρα είναι ο πάγος και αν το παιδί μου πέσει και αν το παιδί μου χτυπήσει. Γιατί εγώ σαν μαμά θα το φοβόμουν δηλαδή αυτό. Είναι ακριβώς πόρο γιατί και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αφού υπάρχει μόνο ένα που κάνει. Λοιπόν, σίγουρα τα παιδάκια τους αρέσει καταρχήν το άθλημα, είναι πολύ δυναμικό άθλημα. Δεν πρέπει να φοβάται κανένας γιατί όλα τα παιδιά φοράνε στολές όπως βλέπετε, φοράνε κράνος, θώρακα, γάντια, επιγονατίδες.
παντελόνι, καλαμίδες, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Πιο επικίνδυνο είναι αν θα πάτε να κάνετε απλά πατινάς χωρίς στολή. Τα παιδιά μαθαίνουν, είναι μέρος, παίρνουν μέρος, είναι σε όση μια ώρα ομάδα, μιλάτε, μια, συγγνώμη, όση ώρα μιλάτε, μπορούμε αθλήμα. Να βλέπουμε ταυτόχρονα και προπόνηση. Βασικά, όση ώρα μιλάτε, ας ξεκινήσουν τα παιδιά για να μας εξηγήσουν. Για πάμε να κάνετε προπόνηση. Να βλέπουμε λίγο, να έχω μια εικόνα. Και συνεχίστε την κουβέντα. Εννοείται, εννοείται. Τώρα δώστε μου ένα λεπτό να μετακινηθώ. Ναι. Πες μου ότι φοράς και εσύ, Πέτρα. Λοιπόν, τώρα θα δούμε ένα μέρος της προπόνησης. Έλα, ξεκινάμε. Ναι, κόκκινη. Ξεκινάνε τώρα, όπως βλέπετε, την προπόνηση. Χωρίζονται σε ομάδες τα παιδιά. Τώρα θα είναι... Τώρα θα παίζουν... κόκκινη μπλε μονότερμα είναι μέρος της προπόνησης. Αυτό το μονότερμα είναι καλό για να μάθουν τα παιδιά να δίνουν πάσες, να παίζουν ομαδικά. Τους αρέσει πάρα πολύ βέβαια, γιατί είναι σαν παιχνίδι. Παίζουν κανονικά με τερματοφύλακα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Από ποια ηλικία μπορεί κάποιο παιδάκι να ξεκινήσει να κάνει χόκι? Λοιπόν, τα παιδάκια στο εξωτερικό βέβαια ξεκινάνε από 4 χρονών. Εδώ στην Ελλάδα είναι λίγο, έρχονται σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία. Εμείς τα πιο μικρά παιδιά που έχουμε στην ομάδα είναι 6 με 7 χρονών. Οπότε όσο πιο νωρίτερα ξεκινάει. Και πόσες ώρες την εβδομάδα είναι η προπόνηση της παιδικής? Η προπόνηση της παιδικής ομάδας είναι 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Μάλιστα. Κόστος, περίπου πόσο κοστίζει είναι... για να συμμετέχει ένα παιδί? Και για τον εξοπλισμό. Η συμμετοχή, η συμμετοχή για το κάθε παιδί είναι 60 ευρώ το μήνα. Και για να πάρει ένα παιδάκι μια ολόκληρη στολή για την αρχή είναι περίπου στα 150 ευρώ. Άπαξ, τα έδωσε μία φορά δηλαδή και τέλος, αυτό ήταν. Έχει συμμετοχή, για να κλείνουμε κιόλας, έχει συμμετοχή, δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο? Σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον. Τα παιδάκια, η παιδική μας ομάδα έχει περίπου 25 παιδάκια και έρχονται καινούρια. Μπράβο, καλές επιτυχίες να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πρέπει να σας πω ότι ο Πάγος είναι πολύ φιλικός. Γιατί και εγώ που μπήκα δεν έχω πέσει προς το παρόν. Κάτσε, είναι η κάμερα ακόμα εκεί, Βάσια. Εμείς θα πέσουμε σίγουρα. Βάσια, είναι η κάμερα. Μόλις φύγει η κάμερα, πες το να σε βγάλουν φωτογραφίες για να μας τις στείλεις για την επόμενη γάμπη μας. Συγγνώμη, σίγουρα. Σωστό, βίντεο. Συγγνώμη, δεν είδατε πως κρατιόταν από τον άνθρωπο. Δεν είναι 30 εκατοστά πιο αριστερά. Το συγγνώμη, με φίτσι την κρατάνε. Την έχω πιασμένη από το πάνω και δεν φαίνεται. Δεν είναι Hollywood κατάσταση. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Μαξί, μας βάζουν και ιδέες τώρα στα μικρά. Τώρα μας βλέπει η μικρή, η δική μου. Θέλω.